Για το πνεύμα και την προσφορά του Σαρλί Εμπντό που με όπλο το χιούμορ και μέσω της γελιογραφίας ασκεί εδώ και χρόνια κριτική, ενώ σατηρίζει κάθε εξουσία και κάθε θρησκεία, μίλησε ο χρονικογράφος του περιοδικού Πατρίκ Πελού. Η καθυστερημένη αφήξη του στα γραφεία τον έσωσε από τη φωνική επίθεση. Σκότωσαν ειρηνιστές, σκότωσαν ανθρώπους που είχαν απεριόριστη ενεκτικότητα και έβαζαν όλες τις θρησκείες στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διακομωδούσαν όλες τις θρησκείες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς μίσος. Κάναμε χιούμορ, κάναμε γελιογραφίες, γελούσαμε. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει, αλλά δεν υπάρχει καμία δικτατορία, κανένα φονταμεταλιστικό καθεστώς που να χρησιμοποιεί το χιούμορ. Αυτό ήταν η συνεισφορά του Σαρλί Εμπντό και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Το επόμενο τεύχος του σατυρικού περιοδικού θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με τιράζ 1.000.000 αντίτυπα. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση και η βιωσιμότητά του. Η Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε πως γίνονται προσπάθειες αλλαγής της νομοθεσίας για να δοθεί κρατική χρηματοδότηση.